93 εδάφιο στη σελίδα 941. Έκτο κεφάλαιο, 53 εδάφιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στη σελίδα 941. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Τα λόγια του Θεού φαίνονται πολλές φορές παράξενα και σκληρά. Στους μαθητάς που τους φώναξε και μάλιστα στην αρχή της διακονίας του, τους είπε, όποιος φάγει, τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον, εγώ θα κατοικήσω μέσα του και αυτός θα κατοικήσει μέσα μου. Και οι μαθητές άκουσαν και είπαν, τι είναι αυτά που λες? Και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς σκανδαλίστηκαν και έφυγαν. Και πού πήγαν? Έξω, όπου δεν είχαν ελπίδα να γνωρίσουν το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Οι μαθητές όμως έμειναν μέσα και απόρρισαν. Τι είναι αυτά που μας λες, Κύριε? Τι είναι αυτά που μας λες? Να φάμε τη σάρκα σου και να πιούμε το αίμα σου για να έχουμε ζωή αιώνιον? Και ο Κύριος τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Και οι μαθητές είπαν κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Αν και δεν καταλαβαίνουμε τι μας είπες, όμως να φύγουμε και να πάμε πού, σε ποιον? Σύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Και έμειναν. Και ήλθε ο καιρός και τους είπε, τούτο, αφού έφερε τον άρτο, είναι το σώμα μου. Και τούτο, το ποτήρι είναι το αίμα μου. Δεν είναι σύμβολο, αλλά είναι δια της πίστεως. Και το λέει σε εμάς τώρα. Οι άνθρωποι όμως που δεν μπορούν να καταλάβουν τα λόγια του Θεού, λένε, μα δεν είναι σύμβολο, είναι άρτος. Δεν είναι το σώμα, είναι άρτος. Συμβολίζει το σώμα του Χριστού. Και κάνουν σοβαρό λάθος. Γιατί ο Κύριος λέει, τούτο είναι το σώμα μου και τούτο είναι το αίμα μου. Και όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, τότε εγώ κατοικώ μέσα του και αυτός μέσα μου. Και έτσι εμείς με την πίστη στο Λόγο του Θεού. Εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού, αμήν αδερφοί? Αμήν. Ό,τι λέει είναι αλήθεια. Αμήν. Δεν θέλουμε να τον αλλάξουμε και να τον ερμηνεύσουμε. Θέλουμε να τον καταλάβουμε και να τον υπακούσουμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε διδάσκαλοι ούτε καθηγητές. Θέλουμε να είμαστε και να παραμένουμε μαθητές. Γιατί θέλω να έχω ζωή μέσα μου και να έχω κληρονομιά αιώνια, τρώγοντας και πίνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο δια της πίστεως θα προσευχηθούμε τώρα και θα πούμε, ευλόγησε Κύριε Θεέ μου τον άρτον τούτο σε σώμα Χριστού και ευλόγησε τον ίνον τούτον εις αίμα Χριστού και αξίωσε μας όλους δια πίστεως να λάβουμε μέρος προς ευλογία και όχι προς κατάκριση στην κοινωνία αυτή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και όπως εμείς λέμε αμήν, έτσι και ο Πατέρας λέει αμήν. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, με απόλυτη επίγνωση του τι πρόκειται να κάνουμε, πρόκειται να φάμε και να πιούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, για να μην γίνει προς κατάκριση αλλά προς ευλογία, θα μετανοήσουμε. Θα ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Θα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και αν υπάρχει μόνιμη αμαρτία στην καρδιά μας. Αν δηλαδή κάποιος καπνίζει, αν κάποιος συζεί, αν κάποιος έχει μέσα στην καρδιά του πίκρα, μίσος, ζήλια και δεν τον έχει ελευθερώσει ακόμη ο Θεός. Ή θα ζητήσει τώρα να τον ελευθερώσει ο Θεός, ή θα περιμένει και δεν θα λάβει μέρος σώμα και αίμα Χριστού μέχρι να τον ελευθερώσει ο Θεός, που θα τον ελευθερώσει ο Θεός. Ας προσευχόμαστε λοιπόν με φόβο και τρόμο εργαζόμενοι τη σωτηρία μας, εξομολογούμενοι σε Αυτόν και ζητούντες το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας, ας προσευχηθούμε ο καθένας για τον εαυτό του για 2-3 λεπτά και ας έρθουν σας παρακαλώ οι πρεσβύτεροι να ετοιμαστούμε για το μεγάλο αυτό μυστήριο
της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού.